Αθήνα βρίσκεται ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα, αμέσως μετά τη διμήρη επίσκεψή του στην Άγκυρα. Η παρουσία του Αλβανού Πρωθυπουργού εντάσσεται στην προσπάθεια των δύο χωρών να διευθετήσουν τις διαφορές τους για τις θαλάσσιες ζώνες. Έχουν συμφωνήσει να πάνε τη διαφορά τους για την υφαλοκρηπίδα στη Χάγη. Είναι όμως και το ζήτημα της πανδημίας που απασχολεί την Αλβανία, Νίκο Μελέτη, και που η χώρα μας θα σταθεί αρρωγός. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ράμα αυτή την ώρα πρόκειται να έχει ιδιωτική συνάντηση με τον Νίκο Δένδια και μετά θα έχει γεύμα εργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήρθε στην Αθήνα και επιλέγει ο κύριος Ράμα να έρθει στην Αθήνα για μια ακόμα φορά μετά από επίσκεψή του στην Άγκυρα, θέλοντας να δείξει ότι κρατά τις ισορροπίες. Στην ατζέντα, όπως είπες, είναι η διμερή σχέση και περιφερειακές εξελίξεις, αλλά και η αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς η Ελλάδα έχει εκφράσει την πρόθεση να βοηθήσει τη γειτονική χώρα για εξασφάλιση έστω και μικρού αρχικά αριθμού εμβολίων και ως έκφραση αλληλεγγύης, αλλά και γιατί ως γειτονικές χώρες κάθε έξαρση της επιδημίας στην Αλβανία επηρεάζει τη χώρα μας. Στο τραπέζι θα βρεθεί και το θέμα της συμφωνίας που έχει υπάρξει η παραπομπή της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών στη Χάγη. Αν και σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα πρέπει να αναμένεται κάτι σε αυτό το μέτωπο πριν από τις εκλογές του Απριλίου στην Αλβανία, καθώς δεν είναι προς το συμφέρον καμιάς πλευράς η εμπλοκή του ζητήματος στην εσωτερική προεκλογική αντιπαράθεση. Ούτως ή άλλως είναι σημαντική από μόνη της η δημόσια δήλωση του Αλβανού Πρωθυπουργού περί προσφυγής στη Χάγη και η αναγνώριση του δικαίωματος της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 μίλια στον Ιόνιο, που έρχονται να συμπληρώσουν το γενικότερο πλαίσιο με τις δύο άλλες συμφωνίες της Ελλάδας με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που στηρίζονται στο δίκαιο της θάλασσας, αυτό δηλαδή που αφήνεται η Τουρκία. Λοιπόν, χθες, Νίκο, να πούμε ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου από την Πορτογαλία άφησε ανοιχτό το παράθυρο του διαλόγου με την Ελλάδα. Τι ακριβώς είπε? Ναι, ο κ. Τσαβούσογλου είχε μεταβεί στην Πορτογαλία, η οποία από την 1η Ιανουαρίου είχε αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δήλωσε στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ότι υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για να έχουμε καλύτερο διάλογο με την Ελλάδα και ότι θα έχει τις επόμενες εβδομάδες διάλογο με τον φίλο του, όπως είπε, Νίκο Δένδια. Ο Τούρκος Υπουργός όμως και πάλι υιοθέτησε σκληρή γραμμή για τον Κυπριακό και ισχυρίστηκε ότι η Τουρκία πραγματοποιεί έρευνα σε τουρκική υφαλοκρηπίδα, ενώ η Ελλάδα και οι Ελληνοκύπροι θέλησαν να την αποκτήσουν από τη Μεσόγειο. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα περιμένει την πρόσκληση της Τουρκίας για έναξη διερευνητικών συνομιλιών για την υιοθέτηση της υφαλοκρηπίδας, καθώς ο 61ος γύρος πρόκειται να γίνει στην Τουρκία. Στην Πορτογαλία μεταβαίνει τη Δευτέρα και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου η συνάντηση που θα έχει με τον Πορτογάλο μόνοχό του και προεδρεύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βρεθεί το πακέτο ανάκαμψης, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και η παρακολούθηση και η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου για την Τουρκία. Σε ευχαριστούμε θερμά, Νίκο.